Στην επικύρωση της τελικής μορφής της πρότασης για το πρόγραμμα των αστικών αναπλάσεων που θα κατατεθεί στην περιφέρεια προκειμένου και να λάβει ο Δήμος τη σχετική επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο μία μόλις ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Τίτλος του προτινόμενου σχεδίου «Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των αστικών πτερήγων» που σύμφωνα και με τον εισηγητή αντιδήμαρχο Γιώργο Γούλα εξυπηρετεί το γενικό σκοπό που δεν είναι άλλος από την αναπτυξιακή παρέμβαση στον κεντρικό ιστορικό πυρήνα της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάδειξη της Καστρόπολης της αρχαίας Ναυπάκτου και τη σύνδεσή της με το παραλιακό μέτωπο μέσω δικτύου περιπατητικών διαδρομών, στην ενίσχυση και τακτοποίηση των κινήσεων στην εμπορική λεωφόρο Αθηνών και στην αστική αναγέννηση των υποβαθμισμένων περιοχών λιγιά στα ανατολικά από την οδό Αθηνών έως την οδό Δελφών και το στενό δυτικά στην οδό Θέρμου. Το σχέδιο της κύριας δράσης περιλαμβάνει την οδό Αθηνών από την πλατεία Φαρμάκιο στην πλατεία Οξύλου, η οποία διαμορφώνεται με φυσικά υλικά ως βασικός ηλεκτήριος μονόδρομος και σε αυτήν αντικαθίστανται όλα τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Με την σημείωση ότι το δίκτυο ίδρυυσης είναι από αμίαντο και το δίκτυο αποχέτευσης είναι πάρα πολλών δεκαετιών πίσω και ήδη έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα. Δεύτερον, την οδό Νόβα από την οδό Αρβανίτη έως την οδό Πάνω Ρίγα, η οποία διαμορφώνεται με φυσικά υλικά ως βασικός ηλεκτήριος μονόδρομος σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο οικοδομικό τετράγωνο του Ξενία. Τρία, την πλατεία Πιά με την οδό Πάνω Ρίγα σε συνδυασμό με τον κόμβο στη συμβολή της με την οδό Αθηνών, όπου συναντά τις πλατείες Κεφαλοβρύσου, Ισιώδου, Τζαβελέων και κατ' επέκταση την πλατεία Οξύλου. Και τέσσερα, τις ενδιάμεσες κάθετες οδούς που συνδέουν τις οδούς Νόβα και Αθηνών. Προχωρημένα τα γραπτά σας και πολύ πίσω η πράξη σας, σχολίασε ο Θανάσης Παπαθανάσης, που έκανε λόγο τόσο για παρεμβάσεις που υπάρχουν ήδη, αλλά και για έργα που έχουν βαφτιστεί από τη Δημοτική Αρχή χωρίς να υπάρχουν. Οι περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις που αφορούν την κύρια δράση, δηλαδή την οδό Αθηνών, την οδό Νόβα, πλατεία Πιά και ενδιάμεσες κάθετες, ειδικά για την οδό Αθηνών, νομίζω ότι οι μελέτες αντικατάστασης και ανάπλασης των πεζοδρομίων είναι έτοιμες. Έχετε ακόμη και μεγάλα σχέδια, ακόμα και έχετε βαφτίσει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ας πούμε, ανάπλαση πλατείας Παπαχαραλάμπους. Το έχουμε και πρώτο θέμα και να μας πείτε ακριβώς πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, για να δούμε αν θα προχωρήσει η αγορά της πλατείας και με ποια διαδικασία, για να ψηφίσουμε και την ανάπλαση. Δεν βαφτίζουμε κάτι πριν το αποκτήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ προχωρημένες τα γραπτά σας, αλλά πολύ πίσω η πράξη σας. Όσον αφορά το Λίντερ Αλία, αφορά τα δύο έργα τα οποία είχαμε εντάξει στο Λίντερ Αλία στην προηγούμενη θητεία ως Δήμος Ναυπάκτου. Και μιλάμε για τη διαρρύθμιση του κτηρίου Ναυπακτία και την αξιοποίηση διαρρύθμιση του κτηρίου Τσόνη σε κέντρο λόγου και τέχνης του Δήμου. Την πίεση του χρόνου σχολίασε ο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας, Ανδρέας Κοτσανάς, που δήλωσε ωστόσο πως θα ψηφίσει την εισήγηση του αντιδημάρχου ως έχει. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται κάτω από ασφιχτική πίεση. Είχαμε αναγνωρίσει ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και του κ. Γούλα. Δεν θα φύγουμε από αυτό το πνεύμα της τοποθέτησης του προηγούμενου Συμβουλίου. Εμείς συνηγορούμε να ψηφίσουμε τις δράσεις και τις προτεραιότητες όπως έχουν μπει, με όποιες επιφυλάξεις εκφράσαμε σχετικά με το πώς εισήχθη το θέμα στο Συμβούλιο και πώς δουλέψαν κάποιοι άνθρωποι και κλεισμένων θυρών χωρίς να ανοίξουν το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα που αφορά την πόλη και θα μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Εμένουμε σε αυτή την άποψή μας, ψηφίζουμε όπως έχει την εισήγηση και νομίζω ότι θα είναι υποφυλία της πόλης. Σε διαφορετική βάση έθεσε το ζήτημα ο Κώστας Καρακώστας, που δεν απέφυγε να ασκήσει κριτική στο γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή εργάζεται προς τη λάθος κατεύθυνση, καθώς δεν έχει μια συγκεκριμένη στόχευση για το ποιο επιθυμεί να είναι το αποτέλεσμα στην πόλη, αλλά και για το γεγονός ότι εμφανίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με μια απόφαση προηλημένη. Το ερώτημα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτή την ποθούμενη από όλους μας αστική ανάπλαση. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε? Χρειάζεται συζήτηση πριν από αυτό? Μήπως η συζήτηση είναι περιττή στο όνομα του να είμαστε αποτελεσματικοί? Άμα είναι να κάνουμε καμιά ανάπλαση τώρα, χάζουμε μάρες. Καθόμαστε να συζητάμε νωρίτερα. Η δικιά μας η απάντηση σε αυτό, και την έχετε πάρει και σε πάρα πολλά ζητήματα στο παρελθόν, είναι ότι είναι πολύ σοβαρή προϋπόθεση. Είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη για να προχωρήσουμε σε αναπλάσεις, στη συζήτηση, στην κοινωνία νωρίτερα γι' αυτό. Έτσι λοιπόν λέω, οποιαδήποτε αστική ανάπλαση, αν γίνει με το έτσι θέλω και τελευταία στιγμή, μου έλεγαν παλιά, μα θες να χαθούν τα χρήματα, να χαθούν ο Λεβέντη και να πάνε σε μια άλλη πόλη που έχει σοβαρή μελέτη και το έχουν συζητήσει. Γιατί δεν θα χαθούν. Θα πάνε εκεί που πρέπει. Γιατί με τη λογική αυτή του να μην χαθούν τα χρήματα, όχι ότι αυτό φταίει, όχι ότι φταίει κυρίως αυτό, αλλά είναι μια πλευρά που μας οδήγησε στο Δουνουτού και στην αγκαλιά της Μέρκελ. Επειδή έτσι δουλεύαμε στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από μια συζήτηση, γιατί αυτό περιπλέκεται με το κυκλοφοριακό. Από μια συζήτηση πολύ γενικότερη, περιπλέκεται με το κυκλοφοριακό, περιπλέκεται με τα δίκτυα υποδομών, ίδρυυσης, αποχέτευσης, υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ, το τι θα αποφασίσει. Για παράδειγμα, λέτε μέσα και το είπατε και στην εισήγηση ότι θα διαμορφώσουμε και εδώ το πεζοδρόμιο για πάρκινγκ στο ξενείο. Και πού ξέρω εγώ τι θέλετε να κάνετε εσείς στο ξενείο. Για πέστε μου, που όχι μόνο δεν θα την αναβάλλετε, λέει, γιατί δεν έχετε την εισήγηση, δεν έχετε καλέσει τον επενδυτή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχετε κάνει και θα την αναβάλλετε σήμερα τη συζήτηση. Πρόταση πολιτική δεν μου έχετε πει για το ξενείο. Εγώ αυτό ήθελα να μάθω από εσάς. Αυτό λοιπόν έχει σχέση με το πάρκινγκ στη βόρεια πλευρά. Ή θα χρειαστεί να το ξυλώσουμε αυτό μετά από λίγο. Αν αυτή η συζήτηση γινόταν πριν 4 μήνες, θα ήμασταν πολύ πιο ουσιαστικοί στη συζήτησή μας. Θα μπορούσαμε και πραγματικά τεχνικά να κάνουμε και άλλες προτάσεις. Σήμερα δεν θα με ψηφίσουν. Είναι προηλημένη η απόφαση. Είναι προηλημένη. Χάρη σας κάνουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Ξέρετε γιατί το ψηφίζουν. Όχι επειδή συμφωνούν. Φοβούνται, μην τους πούν έξω, ότι ξέρεις δεν ψήφισες να γίνει το τάδε έργο, να ακολουθηθούν τόσα χρήματα. Πιστοί στη λογική τους και την οποία λογική και εσείς υπηρετείτε, φτάνετε να ψηφίσετε όλοι μαζί το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Το σχέδιο αλλά και την προσπάθεια που κατεβλήθη για την συγκρότησή του υπεραμείνθηκε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Πουλές, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά έρχεται ενώπιον του σώματος ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα ολοκληρωμένο χαρτί στο Συμβούλιο με αφορμή ένα πρόγραμμα και στο οποίο πρόγραμμα ξεδιπλώνονται μια σειρά παρεμβάσεις που αν κανείς τις προσέξει θα δει τον προσανατολισμό της πόλης. Απορώ γιατί δεν το βλέπει ο κύριος Καρακώστας. Και θα πω συγκεκριμένα πράγματα. Όντως, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση αυτό το οποίο κάνουμε. Και πρέπει η κοινωνία να συμμετέχει σε αυτό. Όμως θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη δύο πράγματα. Ότι αυτή η κουβέντα γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι ουσιαστικό αυτό. Δεν είναι τυπικό. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη συζήτηση. Μπορεί να καταλαβαίνει κάποιος, θα πάμε στις γειτονίες, θα πάμε στα σπίτια, στις πολυκατοικίες να κάνουμε συζήτηση. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι συζήτηση με τους εκπροσώπους της κοινωνίας και νομίζω είναι ουσιαστικό. Εδώ ακούγονται όλα. Λαμβάνεται υπόψη τους περιορισμούς που μπαίνουν από τα προγράμματα και τις κατευθύνσεις της περιφέρειας. Εμείς δεν σχεδιάζουμε πάνω σε ένα λευκό χαρτί. Μας λένε και μέχρι την τελευταία εβδομάδα, και αυτό το έχουμε θέσει επωλημένα, που αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον, τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και συγκεκριμένους περιορισμούς. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Και γι' αυτό λέω ότι η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι καλούμαστε πλέον να πούμε πράγματα τα οποία πρέπει να ταιριάζουν με αυτό το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Βασική προϋπόθεση ήταν να συνδεθεί αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε με το πολιτιστικό μονοπάτι. Βασική πρέπει να περιλαμβάνεται. Είναι εκ των όνων που κάνετε. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να βάλουμε στα 2 εκατομμύρια όλες τις ανάγκες της πόλης? Εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή. Και επειδή ατέθη το ερώτημα του Ράβε Ξύλωνε, που είπε ο κύριος Καρακώστας, του απαντούμε ως εξής. Για το κομμάτι το οποίο προτείνουμε, δεν θα ξανασκάψει κανείς. Τελικώς, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής εγκρίθηκε από το σύνολο των μελών του σώματος πλην του επικεφαλής της κίνησης πολιτών Κώστα Καρακώστα. Στόχος του Δήμου η απορρόφηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με μία ακόμα φορά όμως να αφήνεται η αίσθηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ακολουθεί τα γεγονότα και όχι ότι συμβαδίζει με αυτά.